Η είδηση της ημέρας μεταξύ άλλων είναι ότι χάπη κατά του ιού πήρε άδεια, σχετική άδεια, από την Βρετανία η πρώτη έγκριση. Το ανέφερε στην αρχή της εκπομπής η συνάδελφος η Βάλια Μπούη. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Αυτό προκύπτει μέσα από αναφορές επιστημονικής κοινότητας από τη Μεγάλη Βρετανία στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Πάμε στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στην κυρία Κική Σονίδου. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και οικογενειακή ιατρός, βέβαια. Κυρία Σονίδου, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας και καλησπέρα στη Λεβεντογέννα Κρήτη που την αγαπώ ιδιαίτερα. Βέβαια, την καλησπέρα μας. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες αναφορικά με αυτή την εξέλιξη, πρακτικά τι σημαίνει? Κοιτάξτε, πέρα από τα εμβόλια, με τα οποία έχουμε δώσει μια τεράστια μάχη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και για την προστασία του πληθυσμού, σίγουρα είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι και τα αντιϊκά φάρμακα θα είναι επιπλέον όπλα στη φαρέτρα μας. Αλλά βέβαια αυτά δεν θα είναι για όλους. Όπως πολλές φορές λέμε για τα μονοκλονικά, όπως λέμε για άλλες θεραπείες, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Το θετικό είναι ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς, μετά από τη φάση 3 και αρκετές μελέτες, δώσαμε στη δημοσιότητα την είδηση ότι δίνουμε το πράσινο φως στο να χρησιμοποιηθεί ένα νέο αντιϊκό φάρμακο της εταιρείας Merck. Λέγεται Λατζεύριο ή Μολνουπιραβίρ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο. Λοιπόν, πώς το χρησιμοποιούμε? Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ήπια σχετικά συμπτώματα δεν θα νοσούν σοβαρά. Μέχρι τις πρώτες 5 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων τους θα μπορούν να πάρουν αυτή την αγωγή και να μείνουν σε περιορισμό κατοίκων. Βέβαια, δεν ενδείκνεται τόσο η θεραπεία σε απολύτως υγιεία άτομα. Είναι θεμητό κάποιος να έχει ένα τουλάχιστον παράγοντα κινδύνου ή ένα υποκείμενο νόσημο, αν θέλετε. Σε έναν ασυμπτωματικό που δεν έχει συμπτώματα δεν θα μπει καν στη διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτά γνωρίζουμε. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες. Στην πορεία, επειδή και εμείς αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ταλαιπωρούμαστε απίστευτα με την έξαρση των περιστατικών και σας λέω ευθέως ότι βρισκόμαστε σε ένα τέταρτο κύμα, ναι, το καλό είναι ότι και με τα εμβόλια και με αυτό το φάρμακο μειώνουμε δραματικά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Μάλιστα, το εν λόγω αντιϊκό φάρμακο έδειξε σε μελέτη 775 ασθενών ότι μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο τουλάχιστον κατά 50%. Και μάλιστα, στις πρώτες 29 μέρες που δόθηκε το φάρμακο σε αυτές τις λίγο πιο ευπαθείς ομάδες δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, επειδή έχουμε παραγγείλει περίπου 500.000 σκευάσματα, φαντάζομαι ότι θα είμαστε λίγο πιο αυστηροί στα κριτήρια χορήγησης σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, όπως προανέφερα. Στην πορεία, ενδεχομένως, να το χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, που είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα, σαφέστατα έχει παραγγείλει 1,2 εκατομμύρια σκευάσματα. Οπότε ξεκινάει άμεσα, κυρία Σονίδου, η χορήγηση. Θα ξεκινήσουμε άμεσα. Έχουμε ξεκινήσει και την ενισχυτική δόση, την booster, την τρίτη δόση. Είμαστε ακόμη σε ένα χαμηλό ποσοστό της τάξης του 15%. Με τα αντιϊκά αυτά φάρμακα, σε ανθρώπους που νοσούν λίγο πιο ήπια, αλλά είναι λίγο ευπαθείς, έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, φοβούμαστε να μην έχουν μια άσχημη εξέλιξη, να αποφύγουμε την εισαγωγή στο νοσοκομείο, να αποφύγουμε τις επιπλοκές και την χειρότερη, μάλλον την επιδείνωση της υγείας του, να πω πιο σωστά, θα χορηγήσουμε αυτά τα φάρμακα σε πρώτη φάση στην πορεία. Αναλόγως και με την πορεία της πανδημίας, θα πορευτούμε αναλόγως και θα πάρουμε και ανάλογες αποφάσεις. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για την θεραπευτική αγωγή, για τα φάρμακα, για αυτό το περίφημο χάπι που μπαίνει στη ζωή των Βρετανών. Φαντάζομαι η συνέχεια θα έχει εξελίξεις και για άλλες χώρες. Βεβαίως. Είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο, να σας πω, αυτές οι προσπάθειες. Βέβαια, επειδή πρέπει να φτάσουμε στη φάση 3, γιατί είδατε τι έγινε με τα εμβόλια. Δεν είναι δοκιμασμένα. Είναι πολύ πρόσφατη η παραγωγή των εμβόλιων. Τα εμβόλια δοκιμάζονταν από το 2015. Ολοκληρώθηκαν λίγο πιο γρήγορα οι μελέτες μας και τα δώσαμε λίγο πιο γρήγορα στη δημοσιότητα, αλλά με απολύτως ασφαλή τρόπο παρά τα όσο λέγονται. Ύστερα από χορήγηση σε τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δεδομένα. Αναλόγως πράττουμε και με τα φάρμακα. Και προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως είπα, να έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να αποτρέψουμε σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους, να αποτρέψουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο, να αποτρέψουμε διασωλήνωση και μεθ, που σημαίνει πιθανόν
κατάληξη, όχι ευτυχή, όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά και από τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που τις αγνοούμε λίγο. Και είναι η κύρια αιτία θανάτου, οφείλω να πω, παρά πολλές φορές ο κορονοϊός. Είναι και ο κορονοϊός. Και είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά και να τα λέμε στον κόσμο. Μάλιστα, συνδυαστικά πιστεύετε θα λειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες, ο εμβολιασμός και η θεραπεία, το εμβόλιο και το χάπι. Σίγουρα. Συνδυαστικά. Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση σας. Κοιτάξτε, πολλοί κόσμος λέει, μα έχω κι εγώ ασθενείς. Έχουν εμβολιαστεί, έχουν κάνει τις δύο δόσεις και παρόλα αυτά νοσήσανε. Δεν ξέρουμε σε κάποιους ανθρώπους πόσο κρατάνε τα επίπεδα της ανοσίας, άνθρωποι που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, μειώνουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Δεν είναι εφικτό να κάνουμε σε όλους ποσοτικούς προσδιορισμούς και να λέμε πόσες χιλιάδες αντισώματα έχεις για να αποφασίσω. Κρίνουμε βάσει της κλινικής εικόνας και βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που προκύπτουν από πολλά δεδομένα και από χιλιάδες ασθενείς. Λοιπόν, σε κάποιους από αυτούς τους ασθενείς που είναι λίγο πιο ευάλωτοι, να τους χαρακτηρίσω, και προφανώς χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, η ενισχυτική δόση είναι η κατεξοχήν μας προτεραιότητα, τα εμβόλια είναι κατεξοχήν μας θεραπεία και ασπίδα προστασίας, αλλά έχουμε άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα μας αν κάποιος έχει εμβολιαστεί πλήρως, αν δεν έχει πάρει μια ενισχυτική δόση booster, αλλά μπορεί να νοσήσει ήπια, είναι ξεκάθαρο είναι και στις ευπαθείς ομάδες, θα πάρει το χάπι και θα μείνει στη φύση και δεν θα νοσηλευτεί και δεν θα κινδυνεύσει. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε όλοι.